Σε καμία περίπτωση το νέο εργασιακό νομοσχέδιο δεν θωρακίζει τα κεκτημένα δικαιώματα των εργαζομένων. Αυτό είπε μιλώντας στον 984 και τον Γιώργο Σαχίνη, ο εργατολόγος Γιώργος Ρωμανιάς, αναφερόμενος στις αντιδράσεις αλλά και στις δικλείδες του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Και επειδή μιλάμε τώρα για την επιθεώρηση εργασίας και το νομοσχέδιο προβλέπει ότι ειδικά η επιθεώρηση εργασίας θα ανεξαρτητοποιηθεί από το Υπουργείο και θα γίνει ανεξάρτητη. Ναι. Έτσι. Ωραία. Τους απαντώ λοιπόν ότι δεν είναι εκεί το πρόβλημα, αν θα είναι ανεξάρτητη αρχή ή αν δεν είναι. Το πρόβλημα είναι αν θα στελεχωθεί ή όχι. Αν θα υπάρχουν δηλαδή επιθεωρητές εργασίας σε όλη την Ελλάδα. Οι προσλήψεις στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο, με βάση τα στοιχεία που παρουσίασε στον 984 ο κύριος Ρωμανιάς, μάλλον θα γίνουν είδος προς εξαφάνιση. Εδώ βέβαια παρουσιάζεται το θέμα ότι εάν ο εργοδότης θα μπορούσε να κάνει με το παλιό καθεστώς καινούργιες προσλήψεις, το καινούργιο καθεστώς του δίνει τη δυνατότητα να μην κάνει καμία καινούργια πρόσληψη. Ο γνωστός εργατολόγος περιγράφει και το τι ακριβώς προβλέπει το εργασιακό νομοσχέδιο για το ωράριο αλλά και τις απολύσεις. Είναι ένα βήμα που νομιμοποιεί αυτή τη μη εφαρμογή, τη νομιμοποιεί πλέον και έχει τη δυνατότητα ο εργοδότης είτε με το ότι δεν έχει πλέον την υποχρέωση να τον επαναπροσλάβει σε περίπτωση απόλυσης είτε σε κάθε περίπτωση με τη λεγόμενη διευθέτηση, ωράριο και τα λοιπά. Πολύ καλά το λέει ο ακροατής. Έτσι, τέρμα, αντίο.